της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ήθελα να πάρω το λόγο λίγο να σας πω... Εντάξει, της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, σας παρακαλώ, μην με διακόπτε. Όλοι εδώ μέσα, λοιπόν, είμαστε για τα γραμμένα μας. Από όλους εμάς, κάποιοι δεν μπορούν να προσφέρουν για διάφορους λόγους ότι δεν έχουν τις δυνατότητες, δεν έχουν τις γνωριμίες. Κάποιοι άλλοι, όταν έρχονται τα δύσκολα, παρετούνται. Και κάποιοι άλλοι πολεμάνε ως το τέλος. Πρέπει να αφήσουμε στα γραβενά αυτούς που μπορούν και πολεμάνε μέχρι το τέλος να είναι μπροστά. Κύριε Δήμαρχε, πιστεύω σήμερα δίνεται μια πολύ καλή θεατρική παράσταση. Και αυτό το λέω, με συγχωρείτε λίγο, θέλω να μην με διακόψετε. Γιατί από τη στιγμή που είχατε αυτές τις πληροφορίες, γιατί μιλάμε για πληροφορίες, δεν έχετε κάποιο έγγραφο στα χέρια σας. Θα έπρεπε. Ανακαλέσω, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να το κάνω δημόσιο στο εδώ μέσα. Μπροστά μου. Ανακαλέσω. Λοιπόν. Αυτό είναι μια καλωστημένη παράσταση. Να προσέχετε, σας παρακαλώ. Γιατί. Μα ρωτήστε αν θέλετε να ρωτήσετε. Θα πω και το λόγο του επιχείρημα, γιατί το θεωρώ. Να προσέχετε πάρα πολύ τις εκφράσεις και παρακαλώ πολύ να ανακαλέσετε. Ωραία. Και να προσδιορίσετε το λόγο σας. Ναι. Ωραία. Την ανάγκη τη φράση, παρακαλώ. Ωραία. Ανακαλώ, αλλά έχω το λόγο που. Το έλεγα αυτό. Πρέπει να το παίρνω πίσω. Εάν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, θα έλεγε ο κύριος Δήμαρχος. Από τη στιγμή που είχε αυτές τις πληροφορίες, γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν έχει έγγραφα μαζί του, δεν έχει πουθενά ούτε η περιφέρεια, ούτε ο κύριος Δήμαρχος. Έχει από φίλους, από site, από γνωστούς. Και εάν ήθελε πραγματικά να προσφέρει, θα έπρεπε να κάνει ένα ραντεβού με τον υπουργό που δεν έχει αρνηθεί σε κανέναν. Σας διαβεβαιώ ότι το Υπουργείο, καταρχάς μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, εχθές που πήγα, που ήμουν στο Υπουργείο, ήμουνα εγώ, ο αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής, ο Δημήτρης Οντώνας και ο πολιτευτής ο Σταυρόπουλος, ο Αθανάσης. Μέχρι τις 6 ώρα που έφυγα από το Υπουργείο, δεν έγινε καμία επαφή από τον Δήμαρχο με τον Υπουργό. Καμία. Όχι μόνο με τον Υπουργό, αλλά ούτε με το γραφείο. Οπότε είναι ανημέρωτος τελείως. Υπουργέ μου, εγώ για να πάω πάνω, θέλω και ένα έγγραφο. Γέλασε και μου είπε, γιατί εσείς έχετε έγγραφο ότι θα κλείσει. Μιλάμε όλοι θεωρητικά, αλλά θα το ολοκληρώσω. Δεν σταματάω. Σας παρακαλώ. Ολοκληρώνετε, παρακαλώ. Αφήστε με λίγο να... Κύριε Καταρίδη, μην είστε ανήσυχο, σας παρακαλώ. Λάτε. Θέλω να ξέρετε, σας διαβεβαιώνω, ότι πάνω απ' όλα έχω τα γραβενά. Δεν ήρθα εδώ για να κάνω πολιτική, ούτε πήγα στην Αθήνα με έξοδα δικά μου για να κάνω πολιτική. Πήγα για να διεκδικήσω, να ζητήσω, αλλά με το που πήγα, σας διαβεβαιώ ότι όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές και δεν τέθηκε ποτέ κανένα τέτοιο θέμα. Ο Δήμαρχος μας είναι ενημέρωτος. Καλώς. Όπως δεν έχω ολοκληρώσει. Όχι μόνο ο Δήμαρχος. Αυτό υπόθηκαν από πολλές πλευρές. Και στα περιφερειακά συμβούλια υπόθηκαν. Όλοι ενημέρωτοι είναι. Υπόθηκαν. Εγώ ερωτώ. Ναι, αυτό λέω ότι έπρεπε να πάει στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με πιέστη κύριε Πρόεδρε, δεν θα αργήσω πολύ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει επίσκεψη σύντομα στην Κοζάνη. Και σας διαβεβαιώ, αυτή τη διαβεβαίωση πήρα και εγώ το μαξί μου, ότι θα αναφερθεί και στο στρατόπεδο και στο πανεπιστήμιο. Θα παρακαλούσα σε μερικές μέρες. Εγώ αυτά που λέω, δεν ήρθα εδώ να κάνω πολιτική, βάζω τα γραβενά μπροστά, στεναχωριέμαι που βλέπω αυτά τα πράγματα όμως, δυστυχώς παρέσυρε κι άλλος ο κύριος Δήμαρχος και κάποια μέλη της Νομαρχιακής που βγάλαν στα site τοπικά ότι παρετούνται ενώ στο κόμμα δεν στείλανε παρατήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς κύριε τώρα που μοντάρετε, δεν κάποιος που φτάσεις. Ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ, η συζήτηση έχει τοποθετηθεί
γίνει τόσο πολύ παρενισκόμενη, κανείς δεν προκάλεσε, κανείς ουσιαστικά... Μα δεν ακούσατε τι θέλω να πω. Κανείς δεν προσέβαλε. Δεν ακούσατε. Μα δεν αφήνετε να ολοκληρώσω. Και εμένα και το Δήμο. Εάν όντως αγνοείτε για τα βρεμενά... Δεν αγνοούμε κύριε Τεντώνη. Ανησυχούμε. Αν ανησυχείτε λοιπόν για τα βρεμενά, σας προκαλώ να κάνετε σήμερα ένα ψήφισμα για το βουλευτή των βρεμενών να δώσει την παρέτησή του. Το θέμα μας είναι το στρατόπεδο. Μισό λεπτάκι. Το θέμα, κύριε Αδάμο. Το θέμα μας είναι το στρατόπεδο. Η ανησυχία μας είναι μεγάλη. Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις και να πάρουμε βαθιές αποφάσεις. Πάμε πάρα πολύ. Παρακαλώ πολύ λίγο η ευκαιρία. Για το παραλήρημα ενός εκπροσώπου μεγάλου κόμματος, στο οποίο θα το πω δημόσια, δυστυχώς, ακούγοντάς σας κύριε Λεωνίδα, ανήκω κι εγώ, πιστεύω ότι η πλειοψηφία των νεοδημοκρατών δεν σας ακολουθούν. Τουλάχιστον δεν ακούν αυτά που λέτε, γιατί αν τα ακούσουν πιστεύω ότι θα υπάρξουν άλλα. Θεατρινισμός, δεν υπάρχουν έγγραφα. Δεν είχατε σε επαφή με το Υπουργείο. Δείξτε τα έγγραφά σας. Θα σας ρωτήσω κάτι, μήπως γνωρίζετε κι εσείς μαζί με τον κολλητό σας πριν από ένα μήνα ότι επίκειται. Από πού το μάθετε? Από πού το μάθετε, πείτε μου. Αυτές οι διαδικασίες. Το μάθετε από στρατιωτικές πηγές. Μα δεν είναι. Στείλατε ή δεν στείλατε 15 Δεκεμβρίου. Εσύ και η κολλητή σου έγραφε στο Υπουργείο. Από πού το μάθα. Μέσα από το ΓΕΣ. Μέσα από το ΓΕΣ. Ψέφεστε. Σας έχετε. Έχετε δίκιο, ψεύδομαι. Λοιπόν, αγκάστα, πρόβλημα δεν είναι το τύπο και δεν είναι η ώρα. Θέλω να κρατήσω ένα επίπεδο τη συζήτηση. Κρατήστε τα. Κρατήστε τα για τον εαυτό σας αυτά. Κρατήστε τα για τον εαυτό σας. Εδώ υπάρχει. Ό,τι έχω πει έχω αποδείξει, κύριε Δήμαρχε. Δήμαρχε, εσύ έχει αποδείξει. Μην κάνετε διάλογο. Ολοκληρώνουμε. Τέλος πάντων, ό,τι είχα να πω, το επαναλαμβάνω και το επικαλούνται άπαντες. Και έχουν τις φωτιές τους και ο κύριος Περιφερειάρχης και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Και αν προσέξατε τη δήλωσή του, τη δήλωση του κύριου Περιφερειάρχη, μιλάει για το επικείμενο κλείσιμο του ΣΥΠΟ. Ήρθε εδώ, μιλάμε συγκεκριμένα να παραμείνει το στρατόπεδο ως έχει. Ως έχει. Δηλαδή να γίνει κέντρο νοσηλέκτων. Τίποτε παραπάνω. Τίποτε παραπάνω, τίποτε παρακάτω. Δεν μου λέτε, εσείς από πού είχατε ενημερωθεί 4 του μηνός. Εσύ και η παρέα σου. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, μία προκαλέση. Θα έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα που θα βγείτε, θα ξεπροσθεθείτε. Το γνωρίζετε ορισμένοι, δεν ξέρω αν εσείς προσωπικά, ορισμένοι από την παρέα σας, το γνωρίζετε από τις 4 ή 5 του μηνός, 5 Δεκεμβρίου.